Αυτό που έχετε εσείς ως πλάνο, γιατί ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι τα σχολεία είναι στην προτεραιότητά μας, ούτε τα χιονοδρομικά, ούτε η εστίαση, αν καταλάβαμε καλά. Το πλάνο της κυβέρνησης λοιπόν ποιο είναι? Βλέπουμε πώς θα πάει η αγορά και αυτή την εβδομάδα και μετά ανοίγουν τα σχολεία, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός, κάθε άλλη συζήτηση παρέλκει. Άλλωστε ο Πρωθυπουργός έχει την γενική εικόνα, ενώ οι υπουργοί έχουν καθένα το δικό του κομμάτι. Από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός έχει θέσει προτεραιότητα τον άνοιγμα των σχολείων, προφανώς προχωράμε προς αυτή η κατεύθυνση και βλέπουμε. Ρωτάω γιατί είχατε αφήσει κι εσείς να εννοηθεί ότι βλέπατε και το άνοιγμα των χιονοδρομικών για να δουλέψουν και αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό το κομμάτι εδώ, το οποίο έχει κανιβαλιστεί πάρα πολύ, και ευχαριστώ για την ερώτηση. Ξέρετε, εγώ έχω πει κάτι από την αρχή σε αυτή την κρίση. Θα κάνουμε τα πάντα ως κυβέρνηση για να μην μείνει κανένας πίσω και κανένα μην καταστραφεί. Σας υπενθυμίζω ότι στις αρχές Δεκεμβρίου, παρότι υπήρχε γενικός καραντίνα και το λιανικό εμπόριο δεν άνοιξε, πήραμε απόφαση και ανοίξαμε, αν θυμάστε, τότε τα χριστουγεννιάτικα καταστήματα. Σωστά. Για ποιο λόγο? Δεν είχαν ένα εποχικό είδος και αν δεν πουλούσαν μέσα στις γιορτές, θα καταστρέφονταν. Και πράγματι τους διασώσαμε. Δεν βγάλανε υπερκέρδη, αλλά πάντως καλύψανε ένα μεγάλο μέρος του στόχου τους και υπάρχουν σήμερα, θα υπάρχουν και του χρόνου. Το ίδιο κάναμε τώρα με το λιανικό εμπόριο που ήταν οι εκπτώσεις και που είπαμε ότι αν δεν ξεστοκάρουν, το πολύ απλά, τα καταστήματα αυτό το στόχο το οποίο έχουν πάρει και το έχουν κόψει επιταγές, θα καταστραφούν. Και τώρα πάνε πάρα πολύ καλά και πουλάνε. Όταν μιλάμε για το σκι, μιλάμε για αυτό που λέγεται χειμερινός τουρισμός. Εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η αρνητική διάσταση που πήρε στον τύπο από ορισμένους συναδέλφους, δεν λέει από εσάς. Ο περίπου ηρωνεύτηκαν την ιδέα του χειμερινού τουρισμού. Δεν τι να πούμε εμείς αυτούς τους ανθρώπους. Πήγαινε να πνιγείτε, να πεθάνετε, να μην είναι άνεργοι. Τι να πούμε, ρε παιδιά. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν ήταν ηρωνική διάθεση για το χειμερινό τουρισμό, τουλάχιστον αυτά που έχω διαβάσει εγώ. Αλλά δεν γίνεται να μην μπορείς να πας να δεις το δικό σου άνθρωπο σε ένα διπλανό νομό. Να πας στη Βόρεια Ελλάδα, να πας στη Νότια Ελλάδα, να πας σε ένα νησί, να δεις το δικό σου άνθρωπο και να ανοίγουμε τα χειρονοδρομικά και να επιτρέπουμε τη μετακίνηση νομό σε νομό. Δεν γίνεται. Πρέπει να γίνεται οργανωμένα, κύριε Χασαπόπουλε. Ξαναλέω. Έχουμε έναν κλάδο, αυτό που λέγεται χειμερινός τουρισμός, ο οποίος είναι ο μοναδικός κλάδος, δεν υπάρχει άλλος. Όλοι είμαστε μαζί σας. Δεν μπορεί να δουλέψει. Όλοι είμαστε μαζί σας. Τι να το πω, ρε παιδιά. Οι άνθρωποι αυτοί, όσοι ασχολούνται με το χειμερινό τουρισμό, δεν είναι τα σκι. Είναι τα καταστήματα που λένε χειμερινά είδη, είναι τα ξενοδοχεία που είναι δίπλα από τα σκι. Είναι όλο ένα οικοσύστημα οικονομικό. Αυτό το οικονομικό οικοσύστημα είναι το μοναδικό από όλους τους κλάδους που δεν έχει να προσδοκά άνοδο των πωλήσεών του στο δεύτερο τρίμηνο του 2021, όπως όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Γιατί τι λέει το γενικό μας οικονομικό πλάνο? Το πρώτο τρίμηνο θα έχουμε βαθιά ύφεση, το δεύτερο τρίμηνο ανάπτυξη, το τρίτο τρίμηνο θα έχουμε καλύτερη. Αυτοί δεν δουλεύουν μετά. Κατανοητό, τέρμα. Κατανοητό. Θέλω να δούμε μαζί και ένα άλλο κλάδο. Όσο φοβερό ήταν, ας πούμε, το ίδιο. Άρα υπήρχε ο πλάνο, μισό λεπτάκι, άρα υπήρχε ο πλάνο. Εκτός αν κάποιοι μας πούνε ότι όχι, παιδιά, θα του αφήσει να πεινάζουν και καταστραφούν. Κύριε Γεωργιάδη, μισό λεπτάκι. Άρα υπήρχε ως πλάνο και τώρα πάει πίσω μετά από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Αυτό καταλαβαίνω. Το πλάνο εξακολουθεί να υπάρχει για όταν είπα από την αρχή. Ποτέ δεν είπα ημερομηνία. Είπα, μας απασχολεί αυτό το ζήτημα. Η προτεραιοποίηση γίνεται από την κυβέρνηση και ούτως ή άλλως, για να ξέρετε, αυτά τα πράγματα δεν ανοίγουν σε ένα 24ωρο. Θέλουν μια προετοιμασία. Αυτό που επικριθήκατε εσείς ήταν γιατί δώσατε ελπίδες για τα χιονοδρομικά. Ενώ δεν ήταν στις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης. Γι' αυτό μπήκατε στο κάδρο. Είπα και ξαναλέω, μην το ξαναπείτε. Σας παρακαλώ πολύ, το διευκρινίσαμε. Τελεία. Το διευκρινίσαμε. Δεν φταίνε λοιπόν. Θα δούμε λοιπόν πάμε παρακάτω τώρα. Θέλω να δούμε μαζί την πάγια των Οπούλου. Ένα είδος κοινωνικού κανιβαλισμού. Δεν μου άρεσε αυτό. Ποιο πράγμα? Και υπήρξε από αρκετούς δημοσιογράφους. Λες και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ψυχή. Είναι άνθρωποι που πρέπει να πεθάνουν. Εντάξει. Δεν είναι έτσι. Εντάξει.